Φόροι που βεβαιώνονται εισπράττονται όταν οι φορολογικοί συντελεστές είναι λογικοί. Θα το αντιληφθείτε αυτό, κύριε Τσίπρα, όταν θα διαπιστώσετε πόσο έξω θα πέστε στις προβλέψεις σας και θα ενεργοποιηθεί ο κόψης τον οποίο ξορκίζετε. Η χώρα παραπέει και η οικονομία εξαντλεί τα τελευταία της αποθέματα μέσα σε ένα κλίμα αφόρητης αβεβαιότητας και γενικευμένης καχυποψίας. Απαιτήθηκε και από την κυβέρνηση η νομοθέτηση του περιβόητου δημοσιονομικού κόφτη. Επειδή λίγο πολύ όλοι έχουν προεξοφλήσει την αποτυχία του μείγματος πολιτικής που η κυβέρνηση πρότεινε με δικιά της ευθύνη. Η ενεργοποίηση του κόφτη θεωρείται περίπου δεδομένη. If Greece government will not stick to what they have agreed, and that is the reason why IMF is hesitating to join, it's not the problem of the IMF, it's the problem of Greek authority. If that would happen, the program will be ended. Because τελικά όχι μόνο ο κόφτης δεν ενεργοποιείται, αλλά υπερκαλύψαμε τον στόχο των εσόδων στο διπλάσιο από 0,5% στο 1,1% και μάλιστα υπερκαλύπτουμε στόχους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δείχνοντας αξιοπιστία στα δημόσια οικονομικά της χώρας. Και έτσι λοιπόν, πάλι προς μεγάλη σας απογοήτευση, αντί να ενεργοποιείται ο κόφτης, τώρα ενεργοποιείται ο δότης. Δίνουμε αντί να κόβουμε. Και αν θέλετε, και προσωπικός μου στόχος, αλλά και στόχος αυτής της κυβέρνησης, είναι να είμαστε η κυβέρνηση που θα ψηφίσει τις Κασάνδρες και με στόχο προσήλωση, με αποφασιστικότητα, με σταθερότητα, θα το πετύχει αυτό. Θα τα καταφέρει. Θα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να βγάλουμε τη χώρα από την άρση κυριαρχίας, να βγάλουμε τη χώρα από την επιτροπία, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Σας ευχαριστώ.